Νέο τοπίο στους λογαριασμούς ενέργειας έρχεται από το φθινόπωρο, καθώς θα πρέπει να αποσυρθούν σταδιακά οι κρατικές επιδοτήσεις εν ώψη της επιστροφής των δημοσιονομικών κανόνων από το 2024. Προς το παρόν φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μικρή αύξηση, όχι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Η αγορά ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές στους επόμενους μήνες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γυρίσει σε μια εποχή προκρίσης. Τελεία στις κρατικές επιδοτήσεις των λογαριασμών ενέργειας και στα μέτρα στήριξης που εφάρμοσαν όλες οι χώρες λόγω της ενεργειακής κρίσης, έβαλε το Eurogroup, ζητώντας από τις χώρες μέλη τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων. We agreed that a restrictive stance in the euro area is necessary for 2024 and we are committed to delivering this. And the key feature of this is looking at how we can wind down energy support measures and use the savings from the removal of those measures for deficit reduction for next year. Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, ο μηχανισμός των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει ενεργός έως και το Σεπτέμβριο, ενώ κυβερνητικές πηγές έλεγαν, σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup, πως οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας μπορεί να συνεχιστούν εφόσον χρειαστεί έως και το τέλος του 2023 ή ακόμη και τις αρχές του 2024, χωρίς όμως συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού. Όλα θα εξαρτηθούν από το που θα πάνε οι τιμές στο φθινόπωρο και τον επόμενο χειμώνα. Η κατεύθυνση των Βρυξελών είναι τα όποια νέα μέτρα στήριξης έναντι του ενεργειακού κόστους από το 2024 και μετά να αφορούν μόνο τους ευάλωτους και να είναι απολύτως στοχευμένα. Και αυτό εφόσον υπάρξουν νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές.